Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απάντηση στο γρίφο του ευνίδιου θανάτου του μόλις ενός έτους βρέφους στην ΚΟ έδωσε η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη Ρόδο, καθώς αποκάλυψε ότι το άτυχο κοριτσάκι πνίγηκε από φαγητό που είχε καταναλώσει. Από την άλλη, τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη δύσκολη καθημερινότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για να επιβιώσουν. Δυσκολίες που αγγίσουν ακόμη και το δημογραφικό, αφού η χαμηλή μισθή και η φτώχεια φαίνεται πως ευθύνονται για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Την ώρα που η Ελλάδα καίγεται από τον μικρό αριθμό γεννήσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δεν προχωρά σε τεκνοποίηση εξαιτίας των οικονομικών υποχρεώσεων και των χαμηλών μισθών. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και οι νέοι γονείς, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες επιλέγουν να κάνουν παιδιά, παλεύοντας καθημερινά για να τα μεγαλώσουν. Γενικότερα, ναι, λόγω των οικονομικών συνθήκων. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουν να απεξέλθουν οικονομικά, είναι μια απόφαση που γενικότερα το να κάνεις παιδί είναι ευχάριστο ακόμα και σήμερα. Δηλαδή με όσους συνομιλίκους ας πούμε συζητούμε, το θέμα είναι περισσότερο αυτό. Πέρα από τις χαμηλές οικονομικές αποδοχές, η ανεργία, το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον, η αδυναμία αυτονομίας και η έλλειψη ευκαιριών απελπίζουν τους νέους, οι οποίοι αδυνατούν και αποφεύγουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Το να υπάρχει μια οικονομική ασφάλεια, όχι απαραίτητα πολλά χρήματα, αλλά να υπάρχει μια σταθερότητα γενικά. Και αυτό. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των νέων γονιών δεν είναι η ποσότητα των χρημάτων, αλλά η έλλειψη οικονομικής σταθερότητας. Όχι τόσο η ποσότητα των χρημάτων, όσο το ότι δεν ξέρεις αύριο πώς θα είναι τα πράγματα. Αυτό. Όχι, δεν είναι δύσκολο να κάνεις παιδιά. Να κάνεις παιδιά είναι καλά, είναι από το Θεό. Όπως φαίνεται, τα επιδόματα και οι ενισχύσεις δεν μπορούν να παρέχουν ασφάλεια στους νέους γονείς, αφού δεν είναι σταθερά και έχουν μικρή διάρκεια. Βοηθούν, ναι, είναι ένα βοήθημα, αλλά ακόμη και αυτό επειδή είναι κάτι που δεν είναι μόνιμο, ας πούμε, δεν είναι κάτι που έρχεται από το μισθό σου, από την εργασία σου, σίγουρα και αυτό δεν προσφέρει την ασφάλεια που θέλει μια οικογένεια για να μπορέσει να αυξήσει τα μέλη της. Και πώς να μην συμβαίνουν όλα αυτά, άλλωστε όταν οι Έλληνες έχουν τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Την άσχημη κατάσταση των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών εισοδημάτων επιβεβαίωσαν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Φθηνή εργασία και ακρίβεια είναι ο εκρηκτικός συνδυασμός και τα μαντάτα κακά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και φανερώνουν πόσο έχει υποχωρήσει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και το δεύτερο χειρότερο ίσως εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που ο πληθωρισμός τροφοδοτεί την ακρίβεια και αδειάζει με ταχύτητα την τσέπη των καταναλωτών, η Ελλάδα παραμένει χαμηλά σε κομβικούς δείκτες που όταν αλλάξουν θα σημαίνουν την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών της. Μέχρι να γίνει αυτό, σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα απέχει παρασάγκας από τη Δυτική Ευρώπη και ανταγωνίζεται τις χώρες των Βαλκανίων και του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Δεν βγαίνει ο κόσμος πολύ, είναι τρομερή κατάσταση. Τι θα γίνει δεν ξέρω. Υποχρεωτικά είμαι πολύ πιο προσεκτικός στις τιμές, στο τι αγοράζω και στις ποσότητες. Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το ωραίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα για το 2023 διαμορφώθηκε στα 15,7 ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο σε σύγκριση με το 2022 και το 2021, όταν διαμορφωνόταν στα 14,7 και 13,9 ευρώ αντίστοιχα. Όμως το ποσό αυτό εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανήλθε στα 31,8 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 35,6 ευρώ στην Ευρωζώνη. Και τα πέρα απαραίτητα είναι πολύ ακριβά. Πρέπει να πέσουν λίγο οι τιμές, ώστε να μπορεί ο κόσμος, πιστεύω, να ανταπεξέλθει. Το υψηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο στα 53,9 ευρώ. Ακολουθεί η Δανία με 48,1 ευρώ και το Βέλγιο με 47,1 ευρώ. Αντιθέτως, το χαμηλότερο κόστος εργασίας καταγράφεται στη Βουλγαρία με 9,3 ευρώ. Χώρα με την οποία ανταγωνίζεται η Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχοντας την τελευταία θέση στο κατακεφαλήν ΑΕΠ με 64 μονάδες. Η Ελλάδα ακολουθεί με 67. Η Λετωνία τρίτη από το τέλος με 71 μονάδες, ενώ πρώτη χώρα με διαφορά είναι το Λουξεμβούργο με σκορ 240 μονάδων, αφήνοντας δεύτερη την Ιρλανδία με 212. Εδώ τόσο καιρό τα λέει ο κόσμος και οι απεργίες που γίνονται και οι διαδηλώσεις, αυτά όλα. Να αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις. Δεν βγαίνουμε με τόσα λεφτά που. Με τα λεφτά αυτά που παίρνουμε δεν βγαίνουμε. Είναι δύσκολη κατάσταση. Το εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, με τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων να τρέχουν αγκαζέ σε μια ξέφρενη κούρσα προς τον ουρανό, έχει κυριολεκτικά γονατίσει τα νοικοκυριά.
Για τον πολύ τον κόσμο πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν πάρα πολλά. Τα στοιχεία δείχνουν πως οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν το τίμημα μιας πληθωριστικής κρίσης, η οποία προκαλείται κυρίως από τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Κάπως έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο στους περισσότερους τομείς που ορίζουν μια καλή ποιότητα ζωής. Αν δεν επέμβει το κράτος γενικώς και αν δεν βοηθήσει λίγο το κράτος, τα χαμηλά μισθολόγια, στους συνταξιούχους, οι οποίοι υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ελάχιστα και σχεδόν δεν τα καταφέρουν με τα φαρμακά τους. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να στραφούμε στην επιχειρηματικότητα, καθώς έχουμε μια σημαντική επενδυτική πρόταση από την Τεμές και από τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για τη δημιουργία μιας σχολής τουρισμού και γαστρονομία στην Καλαμάτα. Μαζί μας έχουμε τη συνάδελφο της Σύση στην Τριάδα, θα μας πείτε περισσότερα. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο, και σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ μεγάλη επενδυτική πρόταση. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια τα οποία θα επενδυθούν στην περιοχή για τη δημιουργία, όπως είπες, μια σχολή τουρισμού και εστίασης. Τα πλέον ανταγωνιστικά επαγγέλματα και ελκυστικά επαγγέλματα στην εποχή μας. Κορυφαία ξένα πανεπιστήμια έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην συνεχώς αναπτυσσόμενη Καλαμάτα σε επίπεδο υποδομών, υπηρεσιών. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνοδος και μια βελτίωση της ποιότητας, οπότε αυτό έρχεται να προσθεθεί στα ήδη σημαντικά συγκριτικά πλέον εκτήματα τα οποία διαθέτει η περιοχή. Είναι μια πρωτοβουλία, όπως είπες, από την Τεμές και τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, που δεν πάβει να οραματίζεται τη Μεσσηνία πολύ πιο ελκυστική και ανταγωνιστική εναντί άλλων περιοχών. Δεν έχει τίποτα εξάλλου να ζηλέψει. Μια πρόταση που έχει να κάνει με μια σχολή, ένα κάμπους, το οποίο θα φιλοξενεί λαμπρά μυαλά από το εξωτερικό και σπουδαστές από κάθε γωνιά του κόσμου εδώ στην περιοχή μας. Η πρόταση έχει κατατεθεί στο Δήμο Καλαμάτας και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Την Τετάρτη θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Το θέμα είναι ψηλά στην ατζέντα, ούτως ώστε να εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες και φυσικά οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από αυτή την επένδυση. Είναι μια βούληση και του Δήμου Καλαμάτας να στρέψει το βλέμμα στον τουρισμό και στην δημιουργία όχι μόνο νέων μορφών, αλλά και ευκαιριών που θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας, γιατί είναι όλα αυτά αλληλένδετα και είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον ευρύτερα της περιοχής. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την Τετάρτη τα νεότερα θα εξεταστεί, θα συζητηθεί το ζήτημα και οι προοπτικές αυτής της επένδυσης και όλες οι λεπτομέρειές της, Χρήστο. Και βλέπουμε ότι πολλοί νέοι από την περιοχή θέλουν να ασχοληθούν με τον τουρισμό. Φυσικά, είναι ένας κλάδος τόσο ο τουρισμός όσο και η εστίαση, γιατί είναι δύο τομείς αλληλένδετοι, το ξανατονίζω αυτό, οι οποίοι γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη. Έχουμε εργαζόμενους και από άλλες περιοχές που έρχονται εδώ στην Καλαμάτα. Για σεζόν, να δουλέψουν. Έχουμε επιχειρήσεις που κάνουν νέα βήματα, μεγαλώνουν, οπότε δημιουργούνται μεγάλες ανάγκες. Σε αυτές τις ανάγκες θα έρθει να απαντήσει μια τέτοια σχολή, η οποία όχι μόνο θα καλύψει τις θέσεις εγχώρια, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία στο μέλλον μπορούν να πάρουν θέσεις και στο εξωτερικό. Και όλο αυτό έρχεται να αναβαθμίσει και την εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχει η χώρα μας σε ένα κάμπους το οποίο θα έχει τη συμμετοχή ξένων πανεπιστημίων. Άλλα μοντέλα τελείως διαφορετικά, τα έχουμε δει πόσο αποδίδουν και πόσο διευρύνουν τους ορίζοντές μας σε έναν μεγάλο βαθμό. Έχουμε όμως τις υποδομές. Είναι ένα ζήτημα. Για να γίνουν όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ζήτημα. Έχουμε υποδοχμές στη χώρα μας που θυμίζουν περισσότερο τη δεκαετία του 70, απαρχαιωμένα σε έναν βαθμό, είτε μιλάμε για λιμάνια, είτε μιλάμε για αεροδρόμια, και αυτό μας αφορά και πάρα πολύ. Και είναι μια περίοδος, μια χρονιά που φαίνεται ότι θα δημιουργήσει νέο ρεκόρ σε επίπεδο επισκεψιμότητας για τη χώρα μας. Ο τουρισμός, θέλω να το πω όπως το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται. 1 στα 3 ευρώ που μπαίνουν έρχεται από τον τουρισμό. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο ενισχύει την οικονομία της χώρας. Οι υποδομές είναι η πρώτη εικόνα και η πρώτη εικόνα δυστυχώς δεν είναι και τόσο ελκυστική όταν θυμίζει δεκαετία 70 και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες του σήμερα. Μιλάμε για διαγωνιστικές διαδικασίες δρομολογούμενες τόσο από το υπερταμείο όσο και το ΤΑΙΠΕΔ, τα οποία στο πλαίσιο μιας μεταρρυθμιστικής κόπωσης έχουν επιβραδύνει, οπότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πίσω πάνε όλες οι εργασίες και η αποπεράτωση έργων. Και στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Και στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, εκεί θα σε πήγαινα, διότι
από το 2022 μέχρι και σήμερα είμαστε στο περίμενε και μιλάω 2022 γιατί τότε είχαμε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Βούληση προφανώς κάθε κυβέρνησης είναι να διευρυνθεί η τουριστική σεζόν, να υπάρχουν καλύτερες υποδομές, να γίνει πιο ελκυστική η χώρα, να δημιουργηθούν νέα μοντέλα τουρισμού. Όλα αυτά όμως για να γίνουν θα πρέπει οι υποδομές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Τώρα για τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, στην περιφέρεια της οποίας έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, βάζοντας την Πελοπόννησο στον παγκόσμιο χάρτη του ενδιαφέροντος, εκκρεμεί από το 2022, όπως είπαμε, ο παραχωρησιούχος που θα αναδειχθεί από την διαγωνιστική διαδικασία δεν πρόκειται να αναλάβει το αεροδρόμιο πριν από το 2025. Αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο επιβραδύνεται και αυτή η διαδικασία και μιλάμε για 3 χρόνια, το ξαναλέω, μετά την προκήρυξη. Είναι άγνωστο κατά πόσον, πόσοι μήνες θα χρειαστούν, πόσα χρόνια θα χρειαστούν, ούτως ώστε να βγουν και οι αδειοδοτήσεις που θα επιτρέψουν στην αναβάθμιση των υποδομών του. Οπότε είμαστε με έναν τρόπο στο περίμενε και να σου πω ότι το Υπερταμείο δεν είχε αποφασίσει ακόμη και το μοντέλο αξιοποίησης για τα υπόλοιπα 22 αεροδρόμια, 23 είναι τα περιφερειακά συνολικά. Είμαστε στο περίμενε. Οπότε θα δούμε και το επόμενο διάστημα κάποιες εξελίξεις, αν υπάρξουν σύντομα. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα, καθώς μόλις λίγες ημέρες έχουν μείνει για την έξοδο των εκδρομένων εν ώψη του Πάσχα και το ράλι της ακρίβειας στα καύσιμα δείχνει να μην έχει τέλος. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης πανελλαδικά έχει σκαρφαλώσει στα 1,97 ευρώ, έχοντας καταγράψει ήδη μία άνοδο περίπου 15 λεπτά τον Φεβρουάριο. Βάζουν μικρά ποσά πλέον και δεν κινείται και ο κόσμος όπως κινούνταν παλαιότερα. Καμία σχέση. Ένα ακόμη πονοκέφαλο για τα νοικοκυριά αποτελεί η σταθερά αυξανόμενη τιμή των καυσίμων, με την αμόλυβδη να βρίσκεται μόλις μια ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Δυστυχώς τα καύσιμα είναι μια χρηματιστηριακή αγορά η οποία μετατρέπεται βάσει των γενικών κανόνων των παγκόσμιων δικτών. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιες αυξήσεις χωρίς αυτές ωστόσο να είναι καταλυτικές. Οι παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους ότι γρήγορα οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Έχουμε αυτές τις διακυμάνσεις, κατεβαίνει, ξανανεβαίνει, δεν έχει μια σταθεροποίηση. Αυτό οφείλεται στον πόλεμο, οφείλεται στις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς. Βλέπουμε τον κόσμο ότι ζορίζεται. Είναι μεγάλη τιμή για να μπορέσει ο κόσμος να φουλάρει το αυτοκίνητό του. Πλέον πάμε σε σταθερά ποσά. Ο κόσμος δυστυχώς ταλαιπωρείται από αυτό. Έχει περιορίσει κατά πολύ τις μετακινήσεις του. Από την πλευρά τους, οι οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους σε μια κάποια προσπάθεια να κάνουν οικονομία στην τσέπη τους. Ακριβά και ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ύψος των τιμών. Πόσο πάμε και χειρότερο. Με 50 ευρώ φουλάριζα το ρεζερβάρ. Τώρα γεμίζω τα 3/4. Το Πάσχα ωστόσο πλησιάζει και ο εφιάλτης μιας νέας ανόδου στις τιμές στα καύσιμα είναι ορατός. Αυτό οφείλεται και στην ακρίβεια, οφείλεται και ότι είναι πριν τις γιορτές. Πάντα πριν τις γιορτές ανεβαίνει το καύσιμο. Πάσχα με τις τιμές που έχουμε τώρα θα έλεγα και ίσως λίγο πιο αυξημένες, όχι τόσο λόγω του πολέμου, όσο πιο πολύ της εξόδου των Ελλήνων που θα κάνουν προς τα χωριά. Είναι μια πάγια τακτική που ακολουθούν τα δηληστήρια, ούτως ώστε να αποκομίσουν και να αποφεληθούν από αυτές τις εξόδους. Στην Τριφυλία, να μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, όπου εχθές σε μια γροθιά φορείς και πολίτες συμμετείχαν στο δεύτερο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Υποστελέχωση δομών όπως το νοσοκομείο, τα αστυνομικά τμήματα και το κλείσιμο του ειρηνοδικείου προκαλούν οργή και απογοήτευση. Παράλληλα, θετικές είναι οι εξελίξεις για το πρωτοδικείο Κυπαρισίας, που όπως δήλωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, θα παραμείνει λειτουργικό με τις οργανικές θέσεις εργασίας που έχει. Ισχυρό μήνυμα ενότητας έστειλε σύσσωμη η Τριφυλία από το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Κυπαρισία. Πολίτες και φορείς αντιδρούν στην υποβάθμιση σημαντικών δομών της περιοχής. Κάθε απομάκρυνση υπηρεσίας, δημόσιας, αρχής και κρατικού ιδρύματος δυσκολεύει τον πολίτη. Θετικές είναι οι εξελίξεις για το πρωτοδικείο Κυπαρισίας, καθώς φαίνεται πως θα μείνει ενεργό και λειτουργικό. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τριφυλίας επεσήμανε πως ο αγώνας συνεχίζεται και για το ειρηνοδικείο Γαργαλιάνων. Κρίμα για το ειρηνοδικείο των Γαργαλιάνων, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά ίσως
διεκδικήσουμε, αν και δύσκολο, και αυτό, και θα επιμείνουμε. Σε αυτό λοιπόν το σχέδιο καταφέραμε η κυπαρισία, το πρωτοτυπίο της κυπαρισίας να παραμείνει ενεργό, λειτουργικό, στο μέγιστο βαθμό, διατηρώντας τους υπαλλήλους, διατηρώντας τη δικαστική ύλη και διατηρώντας στο μέγιστο βαθμό τη χωρική του αρμοδιότητα. Διατηρείται η καθήλυνα αρμοδιότητα του δικαστηρίου όπως είχε έως σήμερα. Στη χωρική αρμοδιότητα πλέον συμπεριλαμβάνεται εκτός του Δήμου Τριφυλίας, όπως είναι ο νόμος για όλη την Ελλάδα, και η περιφέρεια της χώρας, που είναι στο Δήμο Πύλου Νέστορος, και η περιφέρεια του Δωρίου, που ανήκει στο Δήμο Ιχαλίας. Πολλά όμως είναι τα προβλήματα για το νοσοκομείο Κυπαρισίας, αφού η υποστελέχωση δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της δομής. Σταματήσουν να μας παίρνουν το ασθενοφόρο στην Καλαμάτα με απόφαση της Διευθύντριας Καλαμάτας, γιατί τα ασθενοφόρα τα δώσανε για την Τριφυλία. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς επεσήμανε πως το νοσοκομείο Κυπαρισίας δεν πρόκειται να κλείσει. Το νοσοκομείο Κυπαρισίας δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Σε κανέναν νέο υγειονομικό χάρτη, σε καμία άλλη άταξη. Δυναμική ήταν η παρουσία και άλλων εκπροσώπων, φορέων και παραγόντων της περιοχής. Ποιος θα διαγράψει με μία απόφαση την ιστορία σχεδόν ενός αιώνα του νοσοκομείου? Ποιος θα υπογράψει την καταδίκη μιας ολόκληρης περιοχής? Καταλάβουν και να εμπεδώσουν αυτοί που κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια ότι πρέπει η Ύπαιθρος να ενισχυθεί. Η σημερινή παρουσία όλων μας εδώ αυτό δείχνει, ότι δεν πάει άλλο. Βλέπουν τις ανάγκες μας ως κόστος. Η χειροκαμπανάκι για την ελληνική κοινωνία αποτελεί χρήση ναρκωτικών ουσιών από παιδιά νεαρής ηλικίας. Το πρόβλημα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και οι γονείς, ο ρόλος των οποίων είναι καθοριστικός, οφείλουν να είναι ενημερωμένοι. Η εκδήλωση του πρότυπου Κέντρου Μητέρα Παιδί με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών που προσέγγισαν πολύπερβα, νομίζω, αυτό το θέμα, παρήχε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις. Η χρήση των ναρκωτικών ουσιών είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που στηρίζεται πάνω στα σημερινά αδιέξοδα πολλών ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία φανερώνουν πως η πρώτη επαφή με τις ουσίες γίνεται σε ολοένα και μικρότερη ηλικία, ακόμη και από παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση αποτελούν τη μόνη άμυνα απέναντι στο μείζον αυτό πρόβλημα. Αυτόν τον σκοπό θέλησε να υπηρετήσει η εκδήλωση που διοργάνωσε το πρότυπο Κέντρο Μητέρα Παιδί στην Καλαμάτα. Πολύ σημαντική σημερινή μας εκδήλωση. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να μιλήσουμε για το θέμα των ναρκωτικών. Διαβάσαμε πρόσφατες έρευνες που μαρτυρούν ότι πλέον ο πειραματισμός των παιδιών ξεκινάει από την ηλικία των 11 και 12 ετών, που μιλάμε για παιδιά δημοτικού, το οποίο σίγουρα αποτελεί ένα καμπανάκι για την κοινωνία. Θέλουμε λοιπόν έτσι να βοηθήσουμε όλους τους γονείς να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι. Οπότε σήμερα κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να μιλήσουμε για την πρόληψη και την ενημέρωση στα παιδιά μας, για τα σημάδια και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. Τα αίτια είναι πολυπαραγωγικά. Από τις οικονομικές δυσκολίες, τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, την έλλειψη αξιών και ιδανικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φτάσει ένα παιδί ίσως να δοκιμάσει τη χρήση είναι η ισορροπία στο οικογενειακό του περιβάλλον, το πόσο καλά είναι δομημένο σαν χαρακτήρα και κατ' επέκταση πόσο μπορεί να αντισταθεί και να πει όχι. Οι παρέες παίζουν πάρα πολύ ρόλο, οι κακές αυτές παρέες που τυχόν μπορεί να βρουν ένα ευάλωτο παιδί και αυτό να παρασυρθεί. Σε όλα αυτά προστίθενται πλέον και η εύκολη πρόσβαση που έχουν οι νέοι στα ναρκωτικά. Σε έναν τέτοιο τρόπο στάθηκε ιδιαιτέρως ο αστυνόμος Α, Αναστάσιος Δελιγιάννης. CBD είναι ένα είδος ναρκωτικό κάναβης, το οποίο έχει δική ουσία την τετραϊδροκαναβινόλη μικρότερο του ποσοστού του 0,2%. Επειδή αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο από 0,2% σύμφωνα με κοινοτική οδηγία, δεν επιδρά στο κεντρικό νευρικό και δεν είναι ως ναρκωτικό. Άρα η διακίνησή τους, η πώλησή τους είναι νόμιμη. Πλην όμως η χρήση τους γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που γίνεται η κάναβη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με το συνήθως καπνίζεται όπως είπαμε κλπ. Όμως έχει μεγάλη σημασία ότι αν το μας, αν μας το φέρει το παιδί, αν βρει αν του ή οτιδήποτε άλλο, μας ενημερώσουν από το σχολείο, δεν σημαίνει ότι αυτή η ουσία είναι 100% CBD.
Γιατί υπάρχει τάση οι χρήστες να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευασία για να αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχόμενο τους. Η επικοινωνία και η σωστή ενημέρωση είναι οι τρόποι για μια οικογένεια να αντιληφθεί το πρόβλημα σε πρώιμο στάδιο. Εάν το παιδί ο έφηβος ρωτήσει ή συζητήσει να μιλήσει με τον γονιό του για το θέμα αυτό, σημαίνει ότι κάτι τον απασχολεί και επιθυμεί. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει χρήση ή ότι θέλει να κάνει χρήση. Τα σημάδια που πιθανόν να μοιάζουν λιγάκι με αυτά τα σημάδια που αναπτύσσει ένας έφηβος είναι καταρχάς ότι αλλάζει η συμπεριφορά του. Δεύτερον, αρχίζει να λέει πάρα πολλά ψέματα. Τρίτον, εκμεταλλεύεται καταστάσεις, ζητά περισσότερα χρήματα. Τέταρτον, απομονώνεται και κλείνεται σε δικούς του χώρους, ίσως για να κάνει χρήση ή να δοκιμάσει χρήση. Παραμελεί το σχολείο, παραμελεί δραστηριότητες που πραγματικά του άρεσαν και μετά, εφόσον η χρήση παραμένει, παραμελεί και τον ίδιο τον εαυτό. Μπορεί να είναι βρώμικος, μπορεί να είναι αδιάφορος για τον ντύσιμό του. Φαίνεται δηλαδή ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και αν τα αίτια είναι πολυπαραγωγικά, οι επιπτώσεις είναι πολλές, σοβαρές και κάποιες φορές επικίνδυνες. Επειδή όλα αυτά είναι ψυχοτρόπες και ψυχοδραστικές ουσίες, οπότε δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, σημαίνει ότι δημιουργούν και μία βλάβη σε αυτό. Άρα αλλάζει η συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλάζει ο τρόπος σκέψης του, γίνεται πολύ πιο επιθετικός ή πολύ πιο νοθρός και γενικότερα είναι κάτι το οποίο θα τον συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή του. Τα ναρκωτικά δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι πιστεύουμε, όπως όλα δείχνουν, οπότε καλό είναι να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι όσο το δυνατόν περισσότερο. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ομιλητές μας από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας και από τη Μονάδα Κανά Καλαμάτας, που χωρίς αυτούς σήμερα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι εδώ. Το έτος 2030 προσγειώνονται τα σύγχρονα αεροσκάφη F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, οι εγκαταστάσεις του οποίου αλλάζουν ριζικά. Αυτό δήλωσε στην κάμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας, Δημοσθένης Γρηγοριάδης, τονίζοντας ότι οι αλλαγές που επέρχονται θα είναι τεκτονικές. Σε φάση ολικής αναδόμησης μπαίνει πολύ σύντομα η 117 πτέρυγα Μάκη στην Ανδραβίδα, με στόχο το αεροδρόμιο να αποτελέσει την φωλιά των υπερσύγχρονων F-35 που εντάσσονται στην κορυφή της αεράμυνας της χώρας. Το αεροδρόμιο αλλάζει ριζικά και επανασχεδιάζεται με βάση τις νέες προδιαγραφές, ενώ η παραλαβή των αεροσκαφών θα γίνει εντός του 2028 και όπως δηλώνει στην κάμερα ο αρχηγός του ΓΕΑ Δημοσθένης Γρηγοριάδης, στόχος του Γενικού Επιτελείου είναι όλα να γίνουν άμεσα. Το δικό μου το μότο είναι να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Πάντα μου αρέσει να είμαι με προπορία, όπως λέμε στην πολεμική αεροπορία. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα, μόλις υπογραφεί τώρα η LOA, εκτιμώ μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί. Θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, τουλάχιστον η επιτελική επεξεργασία θα είναι πολύ σύντομη. Υπάρχουν όμως αρκετές διαδικασίες και από εκεί και πέρα ήδη έχουμε υποβάλει τις απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις. Το αεροδρόμιο θα πρέπει να γίνει ένα καινούριο αεροδρόμιο με καινούριους διαδρόμους, γιατί είναι μια παλιά βάση, όπως ξέρετε. Εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται από αυτά που μας έχουν δώσει οι Αμερικάνοι σε θέματα ασφαλείας, αλλά και διαμονής προσωπικού και πολλά άλλα. Αυτά θα γίνουν άμεσα. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαδικασίες, με την έννοια οι μελέτες, έτσι, η έγκριση των μελετών. Εμείς θέλουμε πριν έρθουν τα αεροσκάφη όλα να είναι έτοιμα. Δηλαδή, και πότε θα δούμε το F-35 στην Ανδραβίδα? Το F-35 στην Ανδραβίδα, ξέρουμε ότι το 28 μέχρι στιγμής, το χρονοδιάγραμμα εφόσον τηρείται είναι το 28, η παραλαβή στην Αμερική. Εκεί θα εκπαιδευτούν περί τους 16 υπταμένους, οι 6 θα είναι εκπαιδευτές. Ξέρετε ότι έχει ιδιαιτερότητα το F-35, είναι μονοθέσιο. Θα πρέπει να εκπαιδευθούν στον εξομοιωτή και να μπουν στο αεροπλάνο. Και νομίζω, αν όχι 29, του 30 θα είναι στην Ανδραβίδα. Νομίζω το 30 όμως. Η απόκτηση των F-35 εντάσσεται στην ατζέντα 2030 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αλλάζει συνολικά τη δομή των ενόπλων δυνάμεων, με την αεράμυνα να στηρίζεται στα F-35, τα F-16 Viper και τα Rafale. Πάμε να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό. Άλλη μια πανελλαδική προβολή της Μεσσηνίας ήρθε να αποδείξει ότι οι ομορφιές και οι γεύσεις της μπορούν να τη βάλουν ψηλά στον τουριστικό χάρτη. Αυτή τη φορά την τιμητική του είχε το χωριό Αλαγωνία. Εκεί η εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση επισκέφθηκε την ταβέρνα Παντοπολείου Μαυρίκης, που λειτουργεί από το 1879 από την ίδια οικογένεια, κρατώντας ζωντανό και συμπαγές στο χωριό. Μια ταβέρνα στην κορφή του Ταϊγέτου που κρατάει από το 1879 στο χωριό Αλαγωνία τράβηξε για ακόμη μια φορά τα βλέμματα ακόμη και των πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης. Ο λόγος για την ταβέρνα Μαυρίκης. Παίρνει ζωή ειδικά τα καλοκαίρια, τον Αύγουστο, καθώς έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς, έρχονται στο χωριό μας, μένουν, περνάνε τις διακοπές τους. Και νομίζω, κύριε Σαββατοκύριακο, το χειμώνα ή το φθινοπόρο της Άνοιξης,
Νομίζω θα υπάρχουν και πολλοί επισκέπτες. Δηλαδή Παρασκευό, Σαββατοκύριακα, η δουλειά σας θα είναι πολύ περισσότερη από τις καθημερινές. Εμείς ούτως ή άλλως ανοίγουμε μόνο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό ακριβώς που είπατε. Η εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση συνάντησε την Έλενα Μαυρίκη, μικρότερη της οικογένειας που αποτελεί και την επόμενη γενιά που έχει αναλάβει την ταβέρνα. Φυσικά την κουζίνα διαφυντεύει η μάνα της οικογένειας, η Ιωάννα Παπαγιανέα Μαυρίκη, όπου με ντόπιες συνταγές και παραδοσιακά υλικά έχει κερδίσει ξένους και Έλληνες από διάφορα μέρη με τις μυρωδιές και τις γεύσεις της. Φυσικά φαγητά της μαμάς, ντόπιες συνταγές. Δηλαδή δώσε μια, πες μια συνταγή ρε παιδί μου, η οποία είναι αυτή που ο κόσμος, οι επισκέπτες θέλουν. Έχουν μάσει πάρα πολύ το τζιγέρι. Το τζιγέρι είναι παραδοσιακή συνταγή, την έκανε η προγιαγιά μου εδώ στο μαγαζί. Τι είναι το τζιγέρι, είναι για πες, γιατί με πιάνεις αδιάβαστο. Είναι κομματάκια σηκωτάκι με πολύ ποσότητα μαϊντανού στην κατσαρόλα. Σαν μαγειρίτσα με μια διαφορετική μορφή. Η θέα στην καρδιά του Ταϊγέτου από την ταβέρνα Παντοπολίου Μαυρίκης κόβει την ανάσα, ενώ ο χώρος μέσα σε παραπέμπει σε μια άλλη εποχή με ασπρόμαυρες φωτογραφίες που διηγούνται την ιστορία των Μαυρίκηδων και ολάκερου του χωριού. Με συγχωρείς, η θέα από το μαγαζί είναι αυτή που είδα στο μπαλκονάκι? Ναι, πολύ σωστά. Μπορεί να γυρίσει λίγο η κάμερα να ρίξει μια ματιά? Βέβαια, βέβαια. Είμαστε στα 900 μέτρα υψόμετρο εδώ πέρα. Κορίτσι μου, βγες έξω να δούμε τώρα. 900 μέτρα υψόμετρο, Ταΐγετος πόσο είναι, 1000 πόσο είναι Ταΐγετος, η κορυφή? Ο Ταΐγετος φτάνει και 2150 περίπου. Είστε κάπου στη μέση του βουνού, ας το πούμε έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Εντάξει, είστε μαγευτικά και το καλοκαίρι. Εδώ είναι φυσικό air condition. Ελληνικό καφέ από τα χέρια του μπαμπά, φανταστικός. Εσύ, να σου πω κάτι. Έχεις βάλει όλη την οικογένεια να δουλεύει. Δηλαδή, κάτσε, μισό λεπτό. Η μάνα είναι στην κουζίνα, φτιάχνει ωραία φαγητά, τα είδαμε. Ο πατέρας είναι ειδικό σε καφέδες και μπράβο κτλ. Και δηλαδή, εσύ τι δουλειά κάνεις? Και ο μπαμπάς, ναι? Και ο μπαμπάς είναι η φιγούρα που όλοι αγαπάνε, που όλοι ξέρουν, γι' αυτό να έρχονται εδώ πέρα. Πάντα χαμόγελα, να είσαστε γεμάτοι από αισθήματα, από καρδιά και γεμάτα όλα τα τραπέζια. Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος δικαστικός χάρτης για την Αρκαδία, τις οποίες καλωσορίζει ο δικηγορικός κόσμος της περιοχής, καθώς οδηγεί στη δικαστική και διοικητική ενότητα του νομού και ικανοποιεί χρόνια αιτήματα. Στο μεταξύ, η αποχή των δικηγόρων της Τρίπολης από ποινικές δίκες και αυτές του δημοσίου συνεχίζεται. Σε διαβούλευση βρίσκεται αυτό το διάστημα το σχέδιο νόμου για το νέο δικαστικό χάρτη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ παρά τις όποιες αντιδράσεις από τις 16 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αναφερόμενος στο γεγονός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρυπόλεως τόνισε πως κάθε περιφερειακή ενότητα, κάθε νομός, πρέπει να έχει τη δική του αυτοτέλεια. Και για την Αρκαδία αποκαθίσταται η διοικητική και δικαστική ενότητά της. Συγκεκριμένα για την Αρκαδία που μας αφορά, καταργούνται τα ειρηνοδικεία Μεγαλοπόλεως, Γορτινίας και Βόρειας Τινουρίας του Άστρους και πλέον μεταφέρονται στην Τρίπολη. Καταργούνται λοιπόν τα ειρηνοδικεία ο πρώτος βαθμός και ενοποιείται με τα πρωτοδικεία με έδρα την έδρα του νομού της Περιφερειακής Ενότητας και έδρα την Τρίπολη. Αυτό στην πράξη αλλάζει το εξής. Ενώ μέχρι τώρα το ειρηνοδικείο Βόρειας Τινουρίας, στο οποίο υπήγεται και το πρώην ειρηνοδικείο Νότιας Τινουρίας, δηλαδή το Λεωνίδιο, υπάγονταν στο πρωτοδικείο Ναυπλίου, τώρα θα υπάγεται στο πρωτοδικείο Τρυπόλεως. Και επίσης η Κοντοβάζαινα, με 6 δημοτικά διαμερίσματα, που υπήγεται στο ειρηνοδικείο Πελοπίου Νομού Ηλίας, στο πύργο, στο πρωτοδικείο πύργου, επειδή η Κορτινία υπάγεται στην Αρκαδία, θα υπάγεται πλέον και αυτό στην Αρκαδία. Για όλες τις υπηρεσίες, τα μέρη αυτά, η Κινουρία και η Κοντοβάζαινα, έρχονται στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας, στην έδρα του νομού, εκτός από τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Τώρα λοιπόν αυτό αποκαθίσταται με το νέο δικαστικό χάρτη και είναι ένα δίκαιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Τρυπόλεως, το οποίο κρατάει περίπου 2 αιώνες. Δεν λείπουν ωστόσο και οι αντιδράσεις για τα όσα προβλέπει ο νέος δικαστικός χάρτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πράγματι υπάρχουν και από το Δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου και από το Δήμο, της Βόρειας Τινουρίας. Θεωρώ ότι είναι άδικες και υπερβολικές, είναι κόντρα στις αρχές. Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί μέσα του να διαφωνήσει με την πάγια αρχή ότι κάθε περιφερειακή ενότητα, κάθε πρώην νομός πρέπει να έχει τη δική του αυτοτέλεια. Μέχρι τις 30 Απριλίου θα συνεχίσει την αποχή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης από τις ποινικές δίκες και αυτές του δημοσίου. Απέχουμε λοιπόν από όλα τα ποινικά δικαστήρια, εκτός αν συντρέχει λόγος παραγραφής, από όλες τις δίκες που συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και από τις επιταγές και διαταγές πληρωμής των ΦΑΝΣ, των Ιδρυμάτων Ίσπραξης Απαιτήσεων.
Παρατείνεται λοιπόν η αποχή μας μέχρι τις 30 Απριλίου. Όμως το πρόβλημα της καθυστέρησης της απονομής της δικαιοσύνης δεν είναι η αποχή των δικηγόρων. Είναι πολλοί άλλοι παράγοντες, είναι πολυπαραγωγικό ζήτημα το οποίο αφορά την υποδομή, τους δικαστές, τους υπαλλήλους, τη φύση των υποθέσεων, την πρακτική που ακολουθεί το ελληνικό δημόσιο έναντι των διαδίκων και μια σειρά από άλλα θέματα. Στις ειδήσεις από τον κόσμο να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, η μέρα της Γης είναι αφιερωμένη φέτος στη μάχη του πλανήτη κατά της ρύπανσης των πλαστικών. Μη κυβερνητική οργάνωση στη Γουατεμάλα υποστηρίζει πως έκανε τη μεγαλύτερη συλλογή πλαστικών στον ποταμό Ρίο Λας Βάκας. Στις ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία. Υπέρ της παροχής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία ψήφισε η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για την Ουκρανία που έχει τονίσει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία. Το ασυνήθιστο πακέτο 4 νομοσχεδίων περιλαμβάνει επίσης τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας συνολικού ύψους 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, την Ταϊβάν, την Ουκρανία και άλλους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και ένα μέτρο που περιλαμβάνει κυρώσεις και μέτρα κατά της κινέζικης εφαρμογής κοινωνικών μέσων TikTok και πιθανή μεταφορά κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς την Ουκρανία. Το νομοσχέδιο που επιβάλλει νέους περιορισμούς στο TikTok ήταν το πρώτο από τα 4 που ψηφίστηκε. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ορισμένα από τα πυρομαχικά που προορίζονται για την Ουκρανία θα μπορούσαν να φτάσουν στο Κίεβο εντός μίας εβδομάδας. Η 22 Απριλίου έχει οριστεί από το 1970 ως η ημέρα της Γης. Το φετινό θέμα είναι πλανήτης εναντίον των πλαστικών. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση The Ocean Cleanup ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αλίευση πλαστικών που έχει γίνει ποτέ σε ποταμό στη Γουατεμάλα, εμποδίζοντας τα απορρίμματα να φτάσουν στην Καραϊβική θάλασσα. 272 φορτηγά γέμισαν με σκουπίδια που εντοπίστηκαν στον ποταμό Ρίο Λας Βάκας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το πλαστικό από τον ωκεανό. Μπορεί να καταφέρετε να ανακτήσετε πλαστικά αντικείμενα κοντά στην ακτογραμμή, μπορεί να τα συλλέξετε από παραλίες ή από όχθες ποταμών, αλλά από τη στιγμή που βρίσκονται στον ωκεανό, χάνονται, επειδή ένα μεγάλο μέρος τους στην πραγματικότητα βυθίζεται στον πυθμένα της θάλασσας. Μια νέα έκθεση που ανατέθηκε από το WWF και εκπονήθηκε από επιστήμονες στη Γερμανία προβλέπει ότι η ρύπανση των ωκεανών του κόσμου με πλαστικά μπορεί να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συγκεντρώσεις μικροπλαστικών πάνω από ένα επικίνδυνο όριο μετρήθηκαν ήδη στη Μεσόγειο, στην Ανατολική θάλασσα της Κίνας, την Κίτρινη θάλασσα και τους θαλάσσιους πάγους στην Αρκτική. Το 88% των θαλάσσιων ειδών που μελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονται αρνητικά από το πλαστικό. Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποίησε ο Ισραηλινός στρατός γύρω από τον Νουρ Σαμς ένα καταβλισμό προσφύγων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τεθωρακισμένα άρματα και ντρόουν και διήρκησε 40 ώρες, εξουδετερώθηκαν 10 τρομοκράτες, όπως υποστηρίζει το Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις, καθώς υποστηρίζουν ότι καταδιώκουν τρομοκράτες που έχουν βρει καταφύγιο στον καταβλισμό. Πρωτοφανής βία και φωνικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα στη Δυτική Όχθη. Οι Παλαιστίνοι καταγγέλουν ότι οι Ισραηλινοί έπικοι προχωρούν σε ένοπλες εφόδους, καταστρέφουν τις περιουσίες τους και σκοτώνουν αμάχους. Την Παρασκευή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε κυρώσεις σε βάρος 4 ατόμων και 2 εξτρεμιστικών Ισραηλινών οργανώσεων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Εν τω μεταξύ, στο Ισραήλ, οι κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης και συγγενών των ομήρων συνεχίζονται, με αίτημα τη Συμφωνία για Απελευθέρωση των Ομήρων και την απομάκρυση του Νετανιάχου από την Πρωθυπουργία. Δύο ελικόπτερα του Ιαπωνικού Ναυτικού με οκταμελές πλήρωμα συνετρίβησαν στον Ειρηνικό ωκεανό νότια του Τόκιο κατά τη διάρκεια νυχτερινής εκπαιδευτικής πτήσης μετά από πιθανή σύγκρουση μεταξύ τους, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας.
Ένα μέλος του πληρώματος ανασύρθηκε νεκρό και οι διασώσεις αναζητούν άλλους 7 που εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο αρχηγός του ναυτικού δήλωσε ότι οι εκπαιδεύσεις θα διακοπούν μέχρι να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και θα ληφθούν προληπτικά μέτρα. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τα μέλη του πληρώματος που αγνοούνται έχουν διευρυνθεί. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Καλαμάτα 80 επιβλήθηκε με σκορ 67-62 του Δίωνα Κυπαρισίας το απόγευμα του Σαββάτου στο ντέρμπι της Α1 κατηγορίας μπάσκετ ανδρών. Παιχνίδι στο οποίο οι φιλοξενούμενοι έχασαν και τον Μιχάλη Πελεκάνο που τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο. Σημαντική νίκη για την Καλαμάτα 80 στο ντέρμπι κορυφής με τον Δίωνα Κυπαρισίας, με την ομάδα του Αλέξη Κορογόνα να επικρατεί 67-62, κάνοντας το 1-1 στις μεταξύ τους νίκες. Σε αυτόν τον αγώνα ο Δίωνας Κυπαρισίας δεν απόλυσε μόνο το ροζ φύλλο, αλλά και τον Μιχάλη Πελεκάνο που τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, αποχωρώντας για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο τραυματισμός του έμπειρου μπασκεμπολίστα στην πρώτη περίοδο ήταν καθοριστικός για την ανάπτυξη του παιχνιδιού και την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής του Συλλόγου της Κυπαρισίας, που παρόλα αυτά παρουσιάστηκε διεκδικητικός σε όλο το μάτς. Η νεανική ομάδα της Καλαμάτας 80, παρά το άγχος και την πίεση του αντιπάλου αλλά και τα όποια λάθη, κατόρθωσε να εμφανιστεί ανταγωνιστική, φτάνοντας να προηγηθεί ακόμη και με 10 πόντους του Δίωνα. Οι φιλοξενούμενοι που δεν παραιτήθηκαν συνέχισαν την προσπάθειά τους, φτάνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο να κάνουν το match derby, μειώνοντας τη διαφορά στα τελευταία 5,5 λεπτά, πλησιάζοντας τους γηπεδούχους με 66-59 και 66-62. Στα εναπομείνοντα δευτερόλεπτα, δύο άστοχες επιθέσεις από την Κυπαρισία και η στιβαρή άμυνα των γηπεδούχων, για τους οποίους η παρουσία και η εμπειρία του Σκοπέτου έκανε τη διαφορά, κράτησαν το σκορ στο 67-62 και το ροζ φύλλο αγώνα στην έδρα. Ένα πραγματικό ντέρμπι, ένα αγχωτικό παιχνίδι με πολλά απρόοπτα. Στο τέλος μπορώ να πω ότι ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, λίγο πιο καλοί, λίγο πιο τυχεροί και καταφέραμε και κερδίσαμε την πρωτοπόρο και αξιόμαχη ομάδα του Δίωνα, που κατά βάση, ας το πω ότι ήμασταν και τυχεροί, έχασε τον καλύτερο του παίχτη, ουσιαστικά τη μεγαλύτερη δύναμή του, το Μιχάλη τον Πελεκάνο, και από εκεί και πέρα έγινε το έργο μας πιο δύσκολο. Αυτό βέβαια μας πρόσθεσε λίγο άγχος και λίγη χαλαρότητα και γι' αυτό έφτασε το παιχνίδι μέχρι το τέλος να είναι αγχωτικό και να είναι ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλιώς θεωρώ ότι αν δεν είχαμε τόσο άγχος να κερδίσουμε το μάτς, θα το είχαμε πάρει πιο εύκολα. Σίγουρα μετράει η απώλεια του Μιχάλη και να το ευχηθώ περαστικά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά θεωρώ πως δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Δεν ήταν καλή η παρουσία μας σήμερα στο γήπεδο και αυτό πιστεύω ότι μετράει περισσότερο. Επόμενοι εδώ με άλλες προσδοκίες και φεύγοντας με αυτό το αποτέλεσμα, τι γίνεται πλέον, τι σημαίνει για εσάς αυτή η απώλεια? Εντάξει, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι σίγουρα, αλλά εμείς συνεχίζουμε προπονήσεις και πάμε στα play-offs και θα επιστρέψουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Η προσδοκία για τα play-offs? Το πρωτάθλημα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι εργάστηκαν σήμερα για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.